Για να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος, ο οποίος δεν ξέρω πώς ξεκίνησε. Ότι δηλαδή εκεί που καίγονται τα δάση, φυτεύουμε ανεμογεννήτριες. Στο δικό μου φτωχό μυαλό, οι ανεμογεννήτριες μπορεί να είναι πολύ συμβατές με το δάσος. Τι ενοχλούν? Δεν ενοχλούν και αυτός δεν είναι απλώς αστικός μύθος, είναι ένα αισχρό υπονοούμενο και ένα αισχρό fake news. Δεν ξέρω πώς έχει ξεκινήσει, το αντιμετωπίζουμε εδώ και δύο τουλάχιστον δεκαετίες. Αντιμετωπίζαμε άλλα πριν, ότι όταν βάλουμε ανεμογεννήτριες τα ζώα δεν θα αναπαράγονται ή η κατσίκα θα κόψει το γάλα, θα κόψει το γάλα που κατεβάζει. Ακούσαμε διάφορα. Αλλά τώρα φτάσαμε στην πηγή. Τα καίνε για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Πρέπει να το κάψουμε το δάσος για να μπει ανεμογεννήτριες? Όχι, δεν πρέπει να το κάψουμε, γιατί οι ανεμογεννήτριες, όπως και πολλές άλλες επεμβάσεις, είναι επεμβάσεις που σύμφωνα με τον νόμο και το ελληνικό σύνταγμα επιτρέπεται να μπαίνουν μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις. Στον υπόλοιπο ύστερα, κόσμο, βέβαια, γίνεται το ίδιο. Φυσικά ναι. Ύστερα από μελέτη και με ειδικούς όρους και με ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν καθοριστεί και από την νομοθεσία και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και μπορούν να μπουν και σε περιοχή Natura. Υπό αυστηρότερους περιορισμούς, με αυστηρότερες μελέτες, πλην κάποιων περιπτώσεων που λαϊκά, στο πούμε, πλην των πυρήνων των περιοχών Natura, των πολύ σημαντικών περιοχών.